Συναδέλφοι και συνάδελφοι, ένα μήνα τώρα δίνουμε μια μεγάλη μάχη απέναντι σε ένα πολυνομοσχέδιο, τα φόπλακα για τους εργαζόμενους, για τα εργασιακά μας δικαιώματα και την ελευθερία μας να οργανώνουμε τον αγώνα μας. Μάχη με κύριο χαρακτηριστικό την προσπάθεια να φτάσουμε σε κάθε συνάδελφο και μέσα από μαζικές διαδικασίες να τον ενημερώσουμε για το χαρακτήρα της ανάπτυξης που σχεδιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τη σημασία που έχει να απαντήσουμε με το ίδιο όπλο που επιδιώκει να χτυπήσει, τα συνδικάτα μας και την απεργία. Σήμερα πολλοί από εμάς συμπληρώνουμε με 5 μέρες απεργία ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Εξέλιξη που δίνει ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν έχει τη συνένεσή μας στο έγκλημα που ετοιμάζει. Η κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο δείχνει πως αντιλαμβάνεται αυτή την ανάπτυξη. Από τη μία δίνει γη και είδος στο κεφάλαιο τους επενδυτές και από την άλλη διαμορφώνει μόνους μηχανισμούς συμπίεσης των μισθών μας, των όρων με τους οποίους εργαζόμαστε. Από τη μία διευκολύνει τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, διπλασιάζει το συντελεστή δόμησης επενδύσεις, επιταχύνει τη διαδικασία αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις, έρωτας όποιο εμπόδιο, χωροταξικό, αρχαιολογική χώρη, περιβάλλον υπήρχε, ενώ τον έλεγχό τους τον αναλαμβάνει ιδιωτικές εταιρείες, ξυλώνει την κυριακάτικη αργία και στα κέντρα διανομής, περιορίζει τα κονδύλια του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την πλημμυρικά, αντισεισμικά και αντιπυρικά έργα, ενώ νομοποιεί τον ηλεκτρονικό τζόγο. Επίσης επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στους δημοσίους υπαλλήλους που δεν τηρούν συγκεκριμένες προθεσμίες για τον έλεγχο επενδύσεων, επιδιώκοντας να τους στοιχήσει πλήρως στην πολιτική της κάθε κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Πατούλη, Προέδρου της ΚΕΔΕ και Περιφερειάρχη πλέον, ότι όποιος δεν συμφωνεί και δεν εφαρμόζει τις πολιτικές μας, μπορεί να αλλάξει υπηρεσία. Και από την άλλη, χτυπάει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ειδικά τις κλαδικές, η κοινωνική ασφάλιση, διευκολύνει την αδύνατη εργασία, μειώνει την αμοιβή της περιοριακής εργασίας για τους εργαζόμενους με μειωμένα ωράρια, αναβαθμίζει τις ενώσεις προσώπων που συγκροτούνται από την εργοδοσία για να χτυπήσει τα σωματεία και ακυρώνει τη δυνατότητα προσφυγής των εργαζομένων φαινομένων. Για να στρώσει το χαλί στους επενδυτές, απαλλάσσοντάς τους από την οργανωμένη αντίσταση των εργαζομένων, βάζει σε ασφυκτικό κρατικό έλεγχο τη λειτουργία των σωματείων. Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και το ηλεκτρονικό φακέλωμα, επιδιώκει να χτυπήσει το δικαίωμά μας να αποφασίζουμε μέσα από συλλογικές διαδικασίες, να συζητάμε την οργάνωση της πάλης μας, να αποφασίζουμε τις κινητοποιήσεις και τις απεργίες μας, να δίνει δύναμη ο ένας εργαζόμενος τον άλλον για να σπάσει το κλίμα της τρομοκρατίας στους χώρους δουλειάς και να διεκδικήσουμε καλύτερους όρους εργασίας. Την ώρα που δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό Εργασίας να παρεμβαίνει στα καταθετικά των σωματείων μας, έχουν το θράσος να μιλάνε για δημοκρατία. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα ενισχύσουν εκείνο το συνδικαλισμό που είναι νύχι και κρέας με την εργοδοσία, που αποδέχεται και συνενεί στο τζάκισμα των δικαιωμάτων μας, που λειτουργεί ως εταίρος της. Δεν έχουν τη συνένεσή μας. Ό,τι επιχειρεί να περάσει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι στο γόνιμο έδαφος όσων πέρασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Από τον νόμο Αυξόμνη για το 50% συνένα για να προκηρυχθεί μια απεργία στο όνομα της δημοκρατίας πάντα, την ώρα που ήδη το 90% των απεργιών κρίνονται παράνομες στα δικαστήρια, τους περιορισμούς στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και τις εξαιρέσεις που δέσπισε, τους αντιασφαλιστικούς νόμους του ψαλιδοχέρι Κατρούγκαλου, την νομοθέτηση της κατάργησης των βαρέων διαδηλητών στις 31 Οκτώβρη, τη διατήρηση άδικτου του νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει τις ιδιωτικοποιήσεις στις υπηρεσίες των Δήμων, μέχρι τις προφυλητικές απαλλαγές στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, την εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών και το ζεστό χρήμα στο μεγάλο κεφάλαιο με κάθε είδους
τις επιδοτήσεις, κέρδισε και αυτή επάξια τα συγχαρητήρια του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών για το 68% των προτάσεών του που νομοθέτησε. Όπως ακριβώς τώρα θα κερδίσει και η Νέα Δημοκρατία για την ταχύτητα με την οποία νομοθετεί το υπόλοιπο 32%. Δεν έχουμε καμία σταμάτη για τον ρόλο των κυβερνήσεων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και της ορθοδοσίας. Είτε το ομολογούν ανοιχτά, όπως η Νέα Δημοκρατία, είτε επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα σύστημα που οι αντιθέσεις των συμφερόντων των εργαζομένων με τους εργοδότες είναι ασυντιμίωτες. Το άρθρο 171, με το οποίο διευκολύνει την εκχώρηση της καθαριότητας, του ηλεκτροβοτισμού και του πρασίνου σε ιδιώτες, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση της ανάπτυξης που σχεδιάζουν. Οι συγκεκριμένοι τομείς συνοδεύονται από μια σημαντική πρίκα, τους σταθερά ανερχόμενους πόρους που βγαίνουν απευθείας από την τσέπη κύρια των λαϊκών νοικοκυριών, με τα τέλη και τους φόρους που επιβάλλονται από τους δήμους, που είναι στρατηγική διαδοχικά των κυβερνήσεων να είναι μεγαλύτερη η αύξησή τους. Σε μια περίοδο που κανείς επενδυτής δεν θέλει να βάλει σημαντικά κεφάλαια χωρίς διασφάλιση και που η κάνουλα του τραπεζικού δανεισμού που την πληρώνουμε όλοι εμείς έχει κλείσει, αυτά τα εγγυημένα κεφάλαια που θα οδηγήσουν σε ανάλογα κέρδη είναι ο λόγος που αυτές οι υπηρεσίες είναι φιλέτα για τους επενδυτές. Τρίβουν τα χέρια τους οι εργολάβοι. Θα απολαμβάνουν ζεστό χρήμα από την τσέπη των δημοτών και τα ταμεία των δήμων και θα κρατίζουν τα κέρδη τους με φτηνά μεροκάματα στους εργαζόμενους που θα απασχολούν, με απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς και εκμετάλλευσης χωρίς μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας. Την ίδια ώρα, με το 30% της καθαριότητας να έχει ήδη εκχωρηθεί στους ιδιώτες με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, η γενίκευση της ιδιωτικοποίησης θα μας στερήσει τη δυνατότητα να υπερασπιζόμαστε από καλύτερες θέσεις τα εργασιακά μας δικαιώματα και τους μισθούς. Παρά τα όσα δηλώνει ο κύριος Θεοδωρικάτος ότι δεν θα γίνουν απολύσεις για να κατεβλάσει η ώρα της αντιδράσης μας, το φεσινό πρωτοσέλιδο της καθημερινής αποκαλύπτει πλήρως τους σχεδιασμούς τους. Δεν θα μπορούμε, λέει, πια να κρατάμε το κοινωνικό σύνολο σε ομερία, να απεργούμε δηλαδή, γιατί οι ιδιώτες θα καραδοκούν. Μπορεί άμεσα να μην υπάρξουν απολύσεις, αλλά όταν το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών αυτών θα έχει δοθεί σε ιδιώτες, και απολύσεις θα επιχειρήσουν να κάνουν και συγκή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς να επιβάλλουν. Οφείλουμε να απαντήσουμε βέβαια στο συντάκτη του άρθρου της καθημερινής ότι είτε με εργοδότη τον ιδιώτη είτε τον Δήμο, οι εργάτες μαζεύουν το σκουπίδι και όχι τα αφεντικά τους. Και είναι βέβαιοι ότι δεν θα σταματήσουν την ταξική πάλι με τα πρωτοσέλιδά τους. Σε αυτόν τον αγώνα έχουμε ένα φυσικό σύμμαχο στον οποίο απευθυνθήκαμε με θάρρος. Τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους επαγγελματίες, τους νέους και τις νέες, των εργατικών και λαϊκών οικογενειών που κατοικούν στους δήμους μας. Γιατί μπορεί ο Μητσοτάκης προεκλογικά να δήλωνε ότι η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα οδηγεί στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος, γι' αυτό πρέπει να ενθαρρύνεται και όχι να αποθαρρύνονται, δίνοντας ως παράδειγμα την αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά η πραγματικότητα τον διαψεύδει. Μεγάλο μέρος των Δήμων έχουν ήδη παραχωρήσει την αρμοδιότητα της αποκομιδής σε εργολάβους και όπως τα τέλη και οι φόροι ανεβαίνουν και η διαχείριση των απορριμμάτων ανά τη χώρα απειλεί το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Ένα είναι το βέβαιο. Η ιδιωτικοποίηση αυτών των κρίσεων τομέων θα αφήσει τους Δήμους πολύ γυμνούς, πολύ γρήγορα γυμνούς από τέτοιες κρίσιμες υποδομές. Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, οι δημότες θα γίνουν αποδέκτες του ομού εκβιασμού εργολάβων και δημοτικών αρχών που θα πιέζουν ενιαία ώστε να απογειωθούν τέλη και φόροι από αυτές τις υπηρεσίες και όχι μόνο. Μια ματιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις πόλεις της Ευρώπης, τα φορολογικά βάρη που σηκώνει οι εργαζόμενοι σε αυτές θα πείσει κάθε καλόπιστο ότι το παραμύθι της ανάπτυξης με κορμό τα επιχειρηματικά κέρδη που προτάσει η κυβέρνηση έχει δράκο και στους Δήμους. Τα λαϊκά νοικοκυριά είναι αυτά που θα πληρώσουν το μάρμαρο αυτής της ανάπτυξης.
Πρέπει να σημειώσουμε την εκκοφαντική συμμετοχή των δημάρχων που κάνει φανερή τη στήριξή τους σε αυτή την αντιλαϊκή ρότα. Καμιά εντύπωση δεν μας προκαλεί. Όλο το προηγούμενο διάστημα στήριξαν αυτές τις πολιτικές, απαξιώνοντας τις υποδομές και τα μηχανήματα στις υπηρεσίες, μην αντιδρώντας στην εγκυμίωση των εργαζομένων και της κρατικής επιχορήγησης του Δήμου, απειλώντας ακόμα και με εισαγγελείς τους εργαζόμενους που αγωνίζονται μέχρι και σήμερα. Ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις. Μία από αυτές τις ακούσατε πριν. Είναι αυτοί που καθημερινά ιδιωτικοποιούν τις υπηρεσίες, που έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τα εργοδοτικά εγκλήματα στους Δήμους, τους 60 νεκρούς και εκατοντάδες ακατεμένους συναδέλφους τα 5 τελευταία χρόνια. Συνάδελφοι, ο αγώνας μας συνεχίζεται. Διεκδικούμε να αποσυρθεί τώρα το πολυνομό σχέδιο. Κάτω τα χέρια τα συνδικάτα. Καμία ιδιωτικοποίηση. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Δήμων. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κάτω τα ξερά σας από τα ΒΑΕ. Τώρα όλοι συγκροτημένοι ακολουθούμε την πορεία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου και του πολιτικού προσωπικού του, κανένας κλάδος από μόνος του δεν μπορεί να απαντήσει αποτελεσματικά. Είναι ανάγκη ο αγώνας μας να συνδεθεί με τον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές για τη διεκδίκηση σύγχρονων όρων δουλειάς και αμοιβής ζωής με δικαιώματα. Γι' αυτό το απόγευμα είμαστε όλοι στη συγκέντρωση των συνδικάτων στις 18:30 στα Προπήλαια. Η προσυγκέντρωση του συνδικάτου Αττικής είναι στις 18:00 στην πλατεία Κάνικος. Καλό αγώνα!